Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε δύο ακόμη ομάδες του Περιστερίου. Δύο ομάδες οι οποίες είναι νεοφώτιστες στη Β' Αθήνας, το Γαλαξία και την Άμυλα Περιστερίου. Ο Γαλαξίας, ο οποίος μετέχει στο δεύτερο όμιλο και η Άμυλα στον τρίτο. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Γαλαξία, τον Νίκο Παπαδιώτη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τον τεχνικό της Άμυλας, τον Φόντα Καζακόπουλο. Καλησπέρα. Φόντα, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο. Νίκο, τελευταία μου συνέντευξη ήταν στο γήπεδο, μετά τη βαριά ήττα που γνωρίσατε από τη Νέα Σμύρνη. Και μετά έκανες 2-2. Κέρδισες τον Εθνικό Αστέρα που το θεωρούσες σε καθοριστικό παιχνίδι και πήρες το διπλό 1-0 στον Πόπς. Έδειξε χαρακτήρα η ομάδα μετά την ήττα από τη Νέα Σμύρνη. Σίγουρα έδειξε χαρακτήρα, αλλά εμείς ξεκινήσαμε με πολλά προβλήματα στην προετοιμασία και χτίζαμε την ομάδα σιγά σιγά. Παρόλο που βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα και μέχρι το παιχνίδι που φάγαμε τα 6 γκολ, γιατί το είχα πει και σε μια συνέντευξη που είχα δώσει, τα 6 γκολ ήταν πλασματικό, δεν είναι η ομάδα μου για να φάει 6 γκολ. Απλά εκείνη την ημέρα λείπανε 5 παιδιά, μέσα στο παιχνίδι μας παρασυστήκαν 2 προβλήματα, πήγαμε στο μείον 7 και 7 παίκτες σε μια ομάδα ερασιτεχνική δεν μπορεί να τους καλύψει. Όσο και μεγάλο ο ρόλος να έχεις, δεν μπορεί να τους καλύψει. Και μάλιστα και ήταν, ήμασταν και άτυχοι στο παιχνίδι, γιατί ξεκινήσαμε, είχαμε εμείς δοκάρι, χάσαμε πέναλτι. Στο 0-0 είχαμε δοκάρι. Στο 2-0 που ήμασταν, χάσαμε το πέναλτι για να ξαναπούμε στο παιχνίδι και μετά μας πήρε από κάτω. Και είναι, στο ποδόσφαιρο είναι πολύ κοντά μια μεγάλη επιτυχία από να πάει μια συντριβή. Ωραία, να τα πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Να ξεκινήσουμε με την νίκη με τον Εθνικό Αστέρα. Ναι, βαριά φανέλα ο Εθνικός Αστέρας. Παρόλο που είναι χαμηλά στην βαθμολογία, προηγηθήκαμε γιατί ήταν η συνέχεια του προηγούμενου παιχνιδιού, μας είχε επηρεάσει ψυχολογικά. Και προηγηθήκαμε να χάσουμε στο τέταρτο λεπτό 0-1. Και ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι και βαθμολογικά, γιατί το είχα πει και στα παιδιά, το είχα πει και σε εσένα νομίζω ότι. Ή θα πας στο κλουπ τον κάτω ή θα πας πάνω. Και τώρα είμαστε, όπως τελείωσε στο μάτι του Μοντάδη, να είμαστε στην έκτη θέση. Πέμπτη έκτη θέση. Ήταν πολύ σημαντικό. Και για την ψυχολογία. Πιο πολύ για την ψυχολογία της ομάδας, γιατί εγώ έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά, ξέρω. Και απλά μας βρήκε διακοπή τώρα, πάνω σε μια φάση που είχε αρχίσει η ομάδα και είχε βρει το ρυθμό της. Είχαμε βρει τους ρόλους στην ομάδα, γιατί το είχα πει και με τα παιδιά που συζητάμε. Πέμπτη έκτη αγωνιστική ψάχνεις ακόμα, έχεις πριν ένα κορμό, αλλά δεν έχεις ολοκληρώσει ακόμα ακριβώς στην ομάδα. Εκεί ήμασταν στο καλύτερο σημείο, δηλαδή μας πέτυχε η διακοπή. Ναι, όπου έκανες το διπλό στο Πόπς. Το διπλό ήταν δύο αποτελέσματα συνεχόμενα. Είχαμε βγάλει και πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αν δεις τα προηγούμενα παιχνίδια με τις ομάδες που παίξαμε, ήταν όλες πάνω. Αν εξαιρέσεις τον Εθνικό Αστέρα που ήταν πιο χαμηλά βαθμολογικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι καλή ομάδα, όλα τα παιχνίδια ήταν κορυφή. Οι ομάδες ήταν ψηλά. Θα μπορούσαμε να έχουμε και λιγότερους βαθμούς, αλλά παίξαμε όχι καλά, πήραμε τα αποτελέσματα γιατί εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Τώρα άρχισε να ρολάρει και να βγάζει το πραγματικό της πρόσωπο. Για το παιχνίδι με τον Μπόμπς, πώς πήγε το παιχνίδι, πώς ήταν το παιχνίδι. Πολύ δυνατό παιχνίδι, πιστεύω δίκαια κερδίσαμε. Χάσαμε και πέναλτι και εκεί φοβήθηκα το παιχνίδι. Ότι όμως χάσαμε το πέναλτι, τώρα θα μας βγει μπούμερα. Αλλά παρόλα αυτά, βάλαμε ένα εκπληκτικό γκολ με τον Θεοδόρο και είχαμε και άλλες φάσεις να χάσουμε και άλλες ευκαιρίες και ήμασταν πιστεύω καλύτεροι. Χωρίς να υποτιμώ το Μπόμπς και ο Μπόμπς ήταν δυνατό παιχνίδι, πολύ δυνατό παιχνίδι και το κερδίσαμε. Ωραία. Φόντα, θα ξεκινήσω με σένα με ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο έγινε πριν 3 μέρες από ό,τι μου είπες. Υπήρξε κλοπή στα γραφεία της ομάδας. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που μου κάνει στάσο μια κοινή συνέντευξη και είναι μαζί μου ο κ. Παπαδιώτης, ο κ. Παπαδιώτης, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει στον χώρο έχει κάνει τα καλύτερα, έτσι, έχει περάσει από ομάδες τόσα χρόνια, είναι προπονητής και έχει το σεβασμό μου και απλά ήθελα να το επισημάνω. Έτσι. Τώρα να πω και σε εσένα συγχαρητήρια που κρατάς το φυτίλι τώρα στην Ελληνική Ποδοσφαίρου. Αναμένω, παρότι έχουμε σταματήσει, κάνει συνεντεύξεις και μας δίνει μια νότα χαρά στο εμείς που αγαπάμε το αριστερό ποδόσφαιρο το παρακολουθούμε μέσα από το Άμπολα. Ευχαριστώ. Τώρα να πω για το περιστατικό. Εντάξει. Τι έγινε ακριβώς, Φόντα. Μπήκαν στα γραφεία μας. Πότε έγινε αυτό.
έγινε 4-5 μέρες περίπου. Πήραν όλο το υλικό, ήταν γύρω στις 100 μπάλες του αντρικού της Ακαδημίας, όλα τα είχαμε εκεί πέρα. Ήταν παραβιασμένη η πόρτα της... Η πλαϊνή πόρτα ήταν παραβιασμένη, μας πήραν το λάπτοπ που είχε η ομάδα για να λειτουργεί, την τηλεόραση, μέχρι και τους καναπέδες. Δηλαδή, λύσαν όλα τα πάντα από τα γραφεία της Άμυλας. Το χειρότερο είναι ότι πήραν τις μπάλες και το υλικό που είχαμε για να δουλεύουμε, και εμείς και η Ακαδημία. Μάλιστα. Άσχημα γεγονότα. Λοιπόν, Φόντα, τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, γνωρίσατε την πρώτη σας ήττα. Στις 7 αγωνιστικές έχετε πλέον 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα στο τοπικό ντέρμπι με τον Ιπποκράτη. Σε αυτό το παιχνίδι είχατε τις ευκαιρίες, δεν τις αξιοποιήσατε, δεχτήκατε ένα τέρμα, έτσι δεν είναι, Φόντα? Δεν έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες μου. Θέλω να πω ότι είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία. Έχουμε καλά ονόματα, όμως δεν πάβει να είμαστε νεοφώτιστοι. Και η παρουσία και του Γαλαξία και του Πανιωνίου Σαριανής και από τους άλλους ομίλους που θυμάμαι, ο Ιπποκράτης, ο Γουσού και Σαριανής, ο Ατρόμητος Χαλανδρίου, βλέπετε ότι όλες αυτές οι ομάδες έχουν ανέβει και καμία δεν είναι στη ζώνη του υποβασμού. Δηλαδή, όλες είναι στη μέση της βαθμολογίας ή και ψηλότερα. Κάτι που σημαίνει ότι είχαμε τη χημεία μας από πέρυσι και τον κορμό της ομάδας τον κρατήσαμε και παίζει σημαντικό ρόλο για να έχουμε αυτή την καλή παρουσία. Τώρα για το μάτς του Ιπποκράτη συγκεκριμένα που είπατε, δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα μου, γιατί είχαμε την υπεροχή σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Δεχτήκαμε ένα γκολ στην αρχή του αγώνα, αλλά αν δεν κάνεις και εσύ γκολ, δεν μπορείς να πάρεις κάτι το παιχνίδι. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είχα πει συγχαρητήρια στην ομάδα του Ιπποκράτη τότε, θα πω και τώρα. Συνεχίζουμε. Αν καταφέρουμε να ξαναξεκινήσουμε από το βλέπω δύσκολο, νομίζω ότι θα κάνουμε καλά πράγματα. Νίκο, βοήθησε πολύ η επιστροφή του Πέτρου Θεοδόρου. Ναι, ήταν σημαντικό γιατί καταρχήν πέρυσι ήταν μικρός που εμείς δεν έχουμε πολλούς μικρούς και πέρυσι κάποια παιδιά που είχαμε φέτος δεν παίζουν μικροί. Ήταν ένα θέμα και αυτό όταν ξεκινήσαμε, γι' αυτό σου είπα ότι μοντάρουμε την ομάδα. Κάποια παιδιά δεν ήταν έτοιμα ακόμα να παίξουν στο ποτάθλημα. Σιγά σιγά ήρθαν και κάποια άλλα καινούργια και η ομάδα δυνάμωσε. Δηλαδή τώρα ξεκαθάρισε και το ρόστερ στην ομάδα μας. Ο Θεοδόρος σίγουρα είναι κεφάλαιο για μας. Εντάξει. Και το γκολ που πέτυχε στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά γενικά σαν παρουσία και πέτσι μας βοήθησε πάρα πολύ και φέτος. Το ρόστερ που διαθέτει τώρα ο Γαλαξίας, με αυτό το ρόστερ, είναι ικανό να πραγματοποιηθεί ο στόχος της ομάδας που είναι η παραμονή σε β' κατηγορία? Ναι, σίγουρα αυτό φαίνεται άλλωστε. Σίγουρα. Δεν χωράει η αμφιβολία πάνω σε αυτό ότι η ομάδα θα παραμείνει. Δείχνουν και τα αποτελέσματα. Έτσι, σου είπα και πριν, Τάσο, ότι παίξαμε όλες τις ομάδες αυτές που πάνε για πρωτάθλημα. Δεν πάμε φυσικά για πρωτάθλημα, έτσι που δεν καταλαβαίνει, αλλά εμείς ο στόχος μας είναι να σωθούμε και όσο γίνεται πιο γρήγορα και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Φόντα, κάνοντας τον απολογισμό μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, η Άμυλα Περιστερίου είναι στην τέταρτη θέση. Πρώτος είναι ο Ιπποκράτης. Και αυτός νεοφώτιστος, αίτητος, ακολουθεί ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, η Αθηναίδα και μετά είσαι εσύ. Είσαι ικανοποιημένος από τις 7 αυτές τις αγωνιστικές? Ναι, είμαι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας. Τα τρία παιχνίδια που δεν κέρδισες, θα μπορούσες ένα από τα τρία να είχες πάρει τους 3 βαθμούς, να βρισκόσουν τώρα ψηλότερα σε βαθμολογία ή δίκαια σε αυτά τα τρία παιχνίδια? Η αλήθεια είναι ότι με τον παράδοσο στο 92 δεχτήκαμε την ισοφάρηση, όμως με την κορονίδα κερδίσαμε στο 90. Άρα νομίζω ότι η βαθμολογία μας είναι ρεαλιστική. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι το βλέπω ξεχωριστά. Εγώ δεν κοιτάω αν αδικηθήκαμε ή αν ευνηθήκαμε ή ήμασταν τυχεροί ή όχι. Αφού έχουμε αυτή τη βαθμολογία, νομίζω ότι είναι δίκαια η βαθμολογία μας. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να είμαστε παραπάνω ή λιγότερους βαθμούς. Νίκο, όμιλος στον οποίο μετέχεις είναι πιο δύσκολος από τον τρίτο όμιλο, στον όμιλο τον οποίο μετέχει Άμυλα? Θα προτιμούσες να ήσουν στον όμιλο της Άμυλας? Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία έχει το τι έχεις εσύ σαν ομάδα και τι στόχο έχεις βάλει. Όλοι οι όμιλοι πάνω κάτω, περίπου οι ομάδες είναι δυνατές. Η πίτα κατηγορία, εντάξει, δεν υπάρχουν ομάδες τώρα. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι να πεις να πω. Όπως στη Γάμα που τυχαίνει σε κάποιους όμιλους να έχει 2-3 ομάδες που είναι αδύναμες. Εδώ στη β' κατηγορία μπορεί να χάσει από οποιονδήποτε. Και μπορεί κάποια ομάδα βαθμολογικά να είναι χαμηλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει καλούς παίχτες. Είναι και συγκυρίες να είναι πάνω στο ποδόσφαιρο.
λάθος προγραμματισμός, να μην σε πάρει τα αποτελέσματα, να σε πάρει από κάτω. Είναι πολύ εύκολο. Εγώ δεν είδα κάποια ομάδα που να μην είναι καλή στον όμιλό μας. Φόντα, εσύ θα προτιμούσες να ήσουν στο δεύτερο όμιλο που είναι ο Γαλαξίας, να μην είχες αυτά τα τοπικά ντέρμπι, τα γειτονικά ντέρμπι. Θεωρείς τον όμιλο που είναι ο Γαλαξίας πιο εύκολος? Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι με τον Γαλαξία, γιατί ο Κώστας Παπαδιώτης είναι η μοναδική ομάδα που κερδίσαμε πέρυσι. Οπότε καλά είναι εκεί που είμαι. Τα ντέρμπι μια χαρά είναι. Τις άλλες ομάδες, εντάξει, κούτσα-κούτσα, κάναμε κάποιες νίκες. Με τον Γαλαξία ήταν ο κακός μας δαίμονας. Ας κάτσε εκεί, ας κάτσε στο δεύτερο. Παίξαμε ωραία παιδιά, παίξαμε και τα δύο παιδιά πολύ καλά. Ισοφάρισα. Και δύο μας να κερδίσουν, έτσι άρχισε με το μία έρθα μεσοπαθία. Έχουμε και φιλίες στο ποδόσφαιρο. Φόντα, είναι σκληροτράχυλη η ομάδα. Είναι. Και πέρυσι στο πρώτο γύρο, ο φίλος μου ο Βαγγέλης Παπαχρήστου που τα ακούει κιόλας, έβαλε γκολ στο 93. Ένα φάουλ στο μάμα. Εντάξει, τι να το πω. Άρα καλά είναι εκεί που είναι ο κόουτς με την ομάδα του. Τους βλέπω, τους παρακολουθώ. Καλή είναι. Είναι και πολύ δυνατή ομάδα. Πολύ σκληροτράχυλη. Είναι όλος πλέον ομάδα. Εντάξει, γιατί είναι πιο σημαντικό να είσαι ομάδα παρά να, να κάνεις 15 μεταγραφές σε μια χρονιά και να ψάχνεις την ταυτότητά σου. Έχει μια ταυτότητα. Συνήθως οι ομάδες του coach είναι, παίζουν έτσι, παίζουν δυνατά, έχουν στόχο στο παιχνίδι τους. Δεν πουλάνε εύκολα το μάρι τους και αυτό είναι ωραίο για την ομάδα του coach. Λοιπόν, Νίκο, είσαι στο δεύτερο όμιλο. Πρώτη είναι η Νέα Σμύρνη, ακολουθεί η Κόψα Χίλα, μετά είναι η Τερψιθέα με τον Πανιόνιο και Σαριανής και μετά είναι ο Γουσού και Σαριανής με εσάς με 11 βαθμούς. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι... Καταρχήν, πώς βλέπεις αυτή την βαθμολογική κατάταξη? Δίκαια. Και ποιες ομάδες, δίκαια. Δίκαια είναι η βαθμολογία μέχρι τώρα. Αυτή που μου κάνει εντύπωση, που δεν παίρνει αυτό που τους αξίζει, είναι η Ελευθερούπολη. Με έχει εντυπωσιάσει αυτή η ομάδα, δηλαδή παίξαμε μέσα στην έδρα μας, παρόλο που κερδίσαμε 3-0 και θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει παραπάνω. Αλλά θα μπορούσαμε στο πρώτο μήνο να χάνουμε 0-3. Ήταν πιο έτοιμη από όλες ομάδες, πιστεύω, πιο ρολαρισμένη ομάδα και δεν πήρε τα αποτελέσματα. Αλλά στην πορεία, αν συνεχιζόταν το αποτέλεσμα, θα τη έβγαινε γιατί είχε καλή ομάδα. Πολύ καλή, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν χαίρεσαι να την βρίσκει την ομάδα. Είναι κάποια ομάδα που πριν την έναρξη του πρωταθλήματος δεν την περίμενε να βρίσκεται ψηλά στην βαθμολογία? Όχι, δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Τάσο, γιατί στο ρεσινικό ποδόσφαιρο αλλάζουν τα παιδιά και οι παίχτες τόσο πολύ που δεν μπορεί να. Θεωρούσε κάποιε ομάδε φαβορή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Εντάξει, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, όλοι πάνε για πρωτάθλημα. Οι περισσότερε ομάδε εκτό από την εφόδηση του. Δεν μπορώ να πω κάποιο φαβορί. Είναι κάποιες ομάδες που είναι παραδοσιακές, όπως η Τερψιθέα, τα Τάβλα, που είναι χρόνια στην κατηγορία, η Ελευθερούπολη. Λογικό είναι να έχουν πιο ψηλούς στόχους. Και πέρσι με αυτό που έγινε με την που ανεβήκαν πιο πολλές ομάδες, αυτές που μείνανε οι παλιές ομάδες ήταν για πρωτάθλημα. Το ξέρουμε αυτό. Φώντας ο δικός όμιλο, πρώτος είναι ο Ιπποκράτης, αίτητος. Ακολουθεί ο Τρόμητος Μεταμόρφωσης, η Αθηναίδα και μετά είστε εσείς. Δίκαια ο Ιπποκράτης είναι στην κορυφή του ομίλου. Εφόσον είναι πρώτος και δείχνει βαθμολογία, είναι δίκαια. Είναι. Δείχνει μια σταθερότητα, είναι νεφώτης της ομάδας σαν και εμάς. Νομίζω ότι η βαθμολογία δείχνει την αλήθεια μέχρι τώρα. Βέβαια πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ο πρώτος γύρος, γιατί κάποιες ομάδες δεν έχουν παίξει εισαγωγικά με τις πιο δυνατές, κάποιες άλλες έχουν παίξει τα δύσκολα παιχνίδια. Οπότε στο τέλος του πρώτου γύρου, αν συνεχίσει το πρωτάθλημα, θα δείξει η βαθμολογία την αλήθεια. Εσύ από τη δική σου πλευρά, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θεωρούσες κάποια φαβορή? Αυτά που θεωρούσες ισχύουν τελικά, ή είναι κάποια ομάδα που δεν την περίμενες και είναι η έκπληξη? Κατά κύριο λόγο, νομίζω οι ομάδες που περίμενα είναι όπως είναι τώρα, να δούμε το Μεταμόρφωση, το Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Όλες οι ομάδες αυτές που περιμέναμε δείχνουν να είναι μισός καλή πιο πάνω, αλλά βλέπω τον όμιλό μας πολύ ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες είναι περίπου στα ίδια κυβικά, έχουν την ίδια δυναμικότητα. Είναι το κάθε παιχνίδι όπως πει ο κόουτς ξεχωριστό, δηλαδή θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί όλες οι ομάδες είναι στα κοντά, πολύ κοντά. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περίμενες η Άμυλα να βρίσκεται έτσι ψηλά στη βαθμολογία, αν και νεοφώτης στη β' κατηγορία, με το ρόστερ που διαθέτει? Ναι, το περίμενα γιατί μείναν πολλά παιδιά από πέρυσι και είχαμε καλή ομάδα πέρυσι. Οπότε μαζί με τα παιδιά που ήρθαν, κάποιες προσθήκες που έγιναν. Νομίζω ότι γίναμε ακόμη καλύτεροι. Εγώ είχα πει ότι δεν θα κινδυνεύσουμε με τίποτα και δεν θα κινδυνεύσουμε. Τώρα, αν θα βγούμε 5η, 3η, 7η, δεν το γνωρίζω, αλλά η ομάδα θα βγει από τη μέση και πάνω. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κρυφό όνειρο είναι το 2-2. Κοίταξε. Δηλαδή από τη γάμα κατηγορία την καινούρια σεζόν να αγωνίζεσαι στην Α Αθήνας. Κοίταξε, όταν ξεκινάς κάτι, πας για το καλύτερο. Ο καθένας
έχει στόχο να πάει όσο ψηλότερα γίνεται η ομάδα του και γιατί όχι να μην ανέβουμε κατηγορία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κοιτάξει το μέλλον, θα πρέπει η ομάδα να έχει τις βάσεις, έτσι ώστε πες ότι καταφέρνει να ανέβει, να μπορεί να κάνει μια καλή παρουσία στην αλφα κατηγορία. Να υπάρχουν οι βάσεις για το κάτι παραπάνω, όχι να είναι πυροτέχνημα, δηλαδή να ανέβει και να πέσει. Νομίζω ότι η Άμυλα τα τελευταία χρόνια έχει βάλει καλές βάσεις, έχει φτιάξει ακαδημίες, που είναι ο πιο σημαντικός λόγος για τις ερασιτεχνικές ομάδες. Και βαδίζει σε καλά ασκαλοπάθεια. Τώρα, αν είναι να είμαστε ψηλά στο τέλος του αθλήματος και να πάμε για άνοδο, πολύ καλά θα είναι. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Βεβαίως, Νίκο. Για την Άμυλα που όντως και εγώ περίμενα θα πάει καλά στο πρωτάθλημα γιατί ήμασταν και πέρυσι μαζί και δεν συμπαρακολουθώ και φέτος είδα κάποια παιχνίδια. Η Άμυλα είχε και καλές μονάδες και καλό σύνολο. Δηλαδή και με τις προσθήκες που ήρθαν φέτος ήταν αναμένομα θα πάει καλά. Και μπορεί και καλύτερα ακόμα. Εγώ το πιστεύω αυτό για την ομάδα. Περίμενες ο Ιπποκράτης να είναι στην πρώτη θέση, Νίκο. Ο Ιπποκράτης είναι μια μαζοπαίνη ομάδα. Είναι πειθαρχημένη. Εντάξει, το πόσο θα αντέξει μια ομάδα θα το δείξει ο χρόνος. Όταν είσαι ψηλά, το θέμα είναι να παραμείνεις. Και ο Ιπποκράτης που τον έχω δει σε παιχνίδια ήταν πολύ καλός. Παίξαμε και φιλικό μαζί. Νίκο, σαν πιο παλιός, τι συμβουλή θα έδινε σε έναν νέο συνάδελφό σου, τον Φώτα Καζακόπουλο, τι θα τον συμβούλευες? Έχω πει και άλλη φορά που είχαμε δώσει μια συνέντευξη σε μια τοπική εφημερίδα εδώ στο Περιστέρι ότι τα νέα παιδιά πια είναι καταρτισμένα. Δεν είναι όπως οι παλιοί προπονητές που είχαμε εμείς κάποτε που δεν είχαν γνώσει. Διαβάζουν, ενημερώνονται. Θα το δουλεύει σωστά γιατί έχουμε παίξει και αντίπαλοι και ήθος έχει και με τα παιδιά έχει καλή επαφή που είναι σημαντικό αυτό. Δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο γιατί το παρακολουθώ και βλέπω ότι είναι σε καλό δρόμο. Φόντα, τώρα κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος, έχει δώσει κάποιο πρόγραμμα να το τηρούν οι παίκτες? Κοιτάξτε, την πρώτη εβδομάδα τα παιδιά πήγαιναν ατομικά γιατί έτσι επιτρέπεται να τρέξουν, αλλά νομίζω ότι με το πέρας του χρόνου πέφτει και η διάθεση. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις, αν γινόταν το lockdown και λέγαμε ότι θα κρατήσει 3-4 εβδομάδες και ότι θα γυρίσουμε, τότε όλοι τα παιδιά θα είχαν όρεξη να πάνε να τρέξουν, να κρατηθούν σε ένα επίπεδο. Αλλά επειδή βλέπω να παίρνει παράταση και βλέπουν όλοι ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, νομίζω ότι δεν σε τραβάει να κρατήσει τον. Να έχει όρεξη, ένα κίνητρο. Δεν έχει κίνητρο για να προπονηθεί αυτό. Φοβάσαι το πώς θα εμφανιστεί η ομάδα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά από τόσο καιρό αποχή? Θα είναι η Άμυλα που ήταν στις 7 πρώτες αγωνιστικές ή θα είναι μια Άμυλα διαφορετική? Τώρα δεν ξέρω τι να σου απαντήσω γιατί δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο για την Άμυλα, είναι για όλο τον κόσμο που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όλες οι ομάδες έχουν απραξία, αγωνιστική απραξία. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν γυρίσουμε, αλλά σίγουρα κάθε ομάδα θέλει χρόνο προετοιμασίας πάλι, γιατί ξεκινάω από την αρχή ουσιαστικά. Για να μπούμε στο παιχνίδια επίσημα. Νίκο, το ίδιο ερώτημα και για σένα. Πώς θα εμφανιστεί ο Γαλαξία? Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα έχει μεγάλη προεκτάσει. Η διακοπή αυτή, άμα αναλογιστούμε ότι έχει σχέση με την ψυχική υγεία, αυτή τη στιγμή είναι απογορευτικό. Ένα κομμάτι είναι ο αθλητισμός, το άλλο είναι ο πολιτισμός και το άλλο είναι η ψυχαγωγία γενικά. Δηλαδή η μουσική, το χορός, το γλέντι. Και αυτό δεν ξέρουμε τι παρενέργειες θα έχει στο απότερο μέλλον. Και δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει η καραντίνα, έτσι. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν το ξέρει γιατί δεν πάνε, όπως είπε η Φώτα, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οπότε δεν ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ προσωπικά έχεις κάποια εκτίμηση το πότε θα έχουμε επανέναρξη αγωνιστικής δραστηριότητας? Δεν έχουμε παίξει καθόλου φέτος. Όπως το βλέπω τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εγώ από την πρώτη καραντίνα, εντάξει, την περάσαμε λίγο πιο ελαφριά, ήταν και άνοιξη, δεν ξέρω τώρα. Εμένα με έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά και δεν έχουν βρει καθόλου τα παιδιά να φανταστείς. Και τι να του πω. Είναι και ατομική σου ευθύνη βέβαια του καθενός να διατηρηθεί σε κάποιο επίπεδο. Αν μας αρέσει η προπόνηση, θα κάνεις. Και εγώ που δεν θα παίξω μπάλα, θα κάνω την άσκησή μου, θα προπονηθώ γιατί μου αρέσει και το θέλω. Τώρα πιστεύω να κάνω και το ίδιο για τα παιδιά μου. Αλλά κάποια παιδιά δουλεύουν, εμείς κάναμε προπόνηση 9 η ώρα. Τώρα 9 ώρα ποιο θα πάει να κάνει προπόνηση. Καταρχήν απογορεύεται να βγει έξω. Να το κοινάει ένα παιδί από τη δουλειά αργά. Του μένει ένα Σαββατοκύριακο. Δεν έχω μίσει από τα παιδιά ακόμα. Πραγματικά την προηγούμενη φορά την προηγούμενη καραντίνα είχαμε επαφή και διατηρούσαμε συνέχεια από αυτό. Δεν έχω μίσει καθόλου. Δεν ξέρω, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Εσύ, Φόντα, έχεις κάποια εκτίμηση προσωπική? Νομίζω ότι φέτος δύσκολα θα ξαναξεκινήσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα στήξει το ποτάδι μετά σου για φέτος. Πιστεύω ότι θα έχουμε διακοπή.
Πόσο χρονικό διάστημα εσύ ως προπονητής πιστεύεις ότι χρειάζεται μια ομάδα με το που δοθεί το πράσινο φως να ξεκινήσουν οι προπονήσεις, ώστε να είναι έτοιμη να παίξει την 8η αγωνιστική, όποτε αυτή είναι να γίνει? Νομίζω 2 με 3 εβδομάδες το λιγότερο χρειάζεται για να είμαστε σε ένα ρυθμό. Και ότι οι παίκτες, οι ερασιτέχνες παίκτες, έχουν κάνει σε σύντομο χρονικό διάστημα 2 φορές προετοιμασία. Αυτό ελοχεύει κίνδυνος τραυματισμού? 100%. Και ειδικά όταν έχεις και ποδοσφαιριστές που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί ένα παιδί 20 ετών, πολύ πιο γρήγορα ο οργανισμός θα επανέλθει. Ενώ ένας ποδοσφαιριστής που είναι στα 30 και είναι πιο δύσκολο. Και οι τραυματισμοί φέτος πολλές ομάδες είχαν πολλούς τραυματισμούς, μυϊκούς, από τώρα. Σκέψου να ξαναξεκινήσουμε, γιατί ξεσυνηθίζει ο οργανισμός. Δεν είναι επαγγελματίας ο παίκτης για να αθληθεί, να έχει τη διατροφή του, τον ύπνο του. Είμαστε ερασιτέχνες και παίζει ρόλο. Νίκο, στα 4 παιχνίδια, τα οποία τα 2 τα έχασες και στα 2 ήρθες ισοπαλία. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι και ποιο από τα 4 θα μπορούσες να το είχες κερδίσει? Θυμάμαι, μου είχες πει τότε για το παιχνίδι με την Ελευθερούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Με την Ελευθερούπολη είχαμε κερδίσει. Α, με συγχωρείς. Ισοπαλία είχαμε στα τα τάβλα που ήρθαμε 1-1. Νομίζω δίκαιο ήταν το αποτέλεσμα και. Γιατί παρόλο που δεν πέσαμε πολύ καλά, το χ ήταν δίκαιο. Και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει. Α, στο τέλος χάσαμε μια ευκαιρία. Ναι, τι λέω. Στο τέλος, τώρα τα ξέρασα τα παιχνίδια. Στο τέλος θα μπορούσαμε να το έχουμε κλέψει το παιχνίδι. Όχι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε σε εκείνο το παιχνίδι, να πάρουμε διπλό. Το χ όμως ήταν καλό αποτέλεσμα και θα μπορούσαμε να το πει και δίκαιο. Αλλά στο τέλος θα μπορούσαμε να το έχουμε κλέψει με την ευκαιρία που έχασε ο Πατσέλης. Βγήκε μόνος και καθυστέρησε εκεί και το προλάβανε. Ή δεν τα είδε μόνος του. Στο άλλο παιχνίδι που ήρθαμε ισοπαλία, την τελευταία στην έδρα μας, δίκαιο και αυτό το παιχνίδι το αποτέλεσμα. Εντάξει. Φτάσω τώρα στο Βασίλειο, έχει τη γράφει το κοντέρ. Τώρα στο ποδόσφαιρο είναι όλα πιθανά. Το θέμα είναι να μπει όλα μέσα. Ναι. Μπορεί από τύχη, μπορεί από και αυτοκόλ, μπορεί να βάλει ο αντίπαλος. Είναι να σε θέλει και πάρα μια φορά. Αλλά αυτό που είπε και ο Κώστας προηγουμένως. Συνολικά βλέπεις το αποτέλεσμα η βαθμολογία που είναι εκεί αξίζει πιστεύω. Γιατί θα μπορούσαμε να, όπως σου είπα και στην αρχή, να έχουμε και 0 βαθμούς στην αρχή στα παιχνίδια. Να μην σε πάει το παιχνίδι και να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Και σαν εφώτιστος με καλές ομάδες που παίζαμε. Φόντα, η γενική εικόνα του πρωταθλήματος, του φετινού πρωταθλήματος, χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Δεν είναι ευχάριστο καθόλου. Το ποδόσφαιρο είναι για το φύλαθλο κόσμο. Για αυτούς παίζουμε. Ένα γήπεδο χωρίς κόσμο είναι χωρίς ρυθμό. Εντάξει. Δεν ήταν ευχάριστο. Βέβαια μπαίνανε κάποια άτομα ή έξω από το γήπεδο, ξέρεις, όταν δεν ελέγχονται μπορούσαν να έρθουν κάποια, αλλά όπως και να είναι δεν ήταν όμορφο. Δεν ήταν όμορφο. Νίκο. Το ίδιο. Το ίδιο. Εντάξει, σε κάποια παιχνίδια είχε. Να λέμε για την αλήθεια, ψιλομπαίνανε σε κάποια παιχνίδια. Είχε κόσμο. Εντάξει, τα αριστερικά τάσο. Μην φαντάζεσαι ότι θα έχουν και τις χιλιάδες του κόσμου. Γνωστοί και φίλοι είναι στα παιχνίδια. Σε λίγα, σε κάποια ντέρμπι μαζεύεται ο κόσμος. Εκεί έλειπε πραγματικά κόσμο. Σε κάποια παιχνίδια δηλαδή που αξίζει να το δεις κιόλας, γιατί παίζει το καιρό που δώσει και έχει σημασία το παιχνίδι. Είναι ωραίο να έχει κόσμο. Δίνει άλλη έγκληση στο παιχνίδι το να έχει κόσμο. Η διαιτησία στα 7 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί. Πολύ καλή. Ναι, έχει ανέβει το επίπεδο των διαιτητών. Δεν είναι όπως παλιά, γιατί εγώ έχω συνεχίσει πολύ παλιότερα. Είναι σε καλό επίπεδο. Ναι, τα παιδιά πραγματικά δεν έχουν κανένα παράπονο. Φόντα, εσείς έχετε παράπονα από τη διαιτησία σε 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί? Όχι, γιατί λάθη κάνουν όλοι όπως κάνουν οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές. Έτσι κάνουν οι διαιτητές. Δεν γίνεται σκόπιμο. Οπότε πάνω στην ένταση του μπορεί να πω κάτι ο διαιτητή να ξεφύγω, αλλά μετά τελειώνει. Νίκο, έχεις 4 επιλογές. Πριν κάνω το ερώτημα, μη μου πεις τη θέση, ασχέτου θέσεως. Έχεις 4 παίκτες και πρέπει να πάρεις μόνο 2 στην ομάδα σου. Εγώ θα σου πω 4 ονόματα. Παπαδιώτης, Βλάχος, Παπαχρήστου και Θεοδόρου. Ποιους 2 θα έπαιρνες? Και τις 4. Μη μου πεις όχι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Να σου πω κάτι, είπες ένα όνομα ο Βλάχος. Είναι εμβληματικός παίκτης για την ομάδα μας, έτσι. Ο Βλάχος είναι πολύ σημαντικό παίκτης για την ομάδα, για τα αποδυτήρια και δεν έχει κάνει την απόδοση μόνο. Έχει να κάνει με την ψυχή που έχει αυτό το παιδί.
την τελευταία του χρονιά και πραγματικά είναι που θα ξαναβούμε τέτοιο παιδί σε παραξία. Ο τερματοφύλακας. Καλώς είναι, καλώς είναι. Όλα τα παιδιά αυτά που είπες τώρα είναι σημαντική παίκτη για την ομάδα μας. Και τα υπόλοιπα παιδιά, εμείς δεν ξεχωρίζουμε. Είμαστε μια οικογένεια, έχουμε πολύ καλό κλίμα και αυτό είναι και το μυστικό μας, να ξέρεις. Δηλαδή, όταν θα πούμε, είπες τώρα για το παιχνίδι που χάσαμε 6-0, είχαν το θάρρος τα παιδιά μέσα από τη θηρία, μας χτύχαν και φωνάξανε Γαλαξίας. Και εκεί φάνηκε ότι η ομάδα είναι σε καλό. Τι καταλαβαίνεις μια ομάδα. Μια εικόνα είναι να έχει δει λέξη, το έχω πει. Θα δει τον πάγκο μια ομάδα όταν δεν χρειάζεται να δει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αν δει τον πάγκο, θα καταλάβει αν αυτή η ομάδα είναι ομάδα. Από τον πάγκο θα καταλάβει. Εγώ σου είχα πει και τότε ότι το είδα και με το μπουγέλωμα το που έγινε που πανηγυρίσατε. Και αυτό δείχνει. Ναι, εντάξει, είμαστε πολύ άπονοι. Πραγματικά περνάμε καλά για το φραξικό μα. Αυτό άλλωστε είναι και το αριθμητικό ποδόσφαιρο. Γιατί σε εμά έρχονται κάποια παιδιά. Κάνουμε μια ώρα προπόνηση και γυρνάνε από τη δουλειά κάποιοι σκοτωμένοι με τα ρούχα της δουλειάς έρχονται για να περάσουν, καλά. Και αυτό που σου είπα πριν, ότι η ψυχαγωγία, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την ψυχική μας υγεία. Και δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν. Φόντα, για σένα είναι πιο εύκολο το ερώτημα. Τρεις παίκτες και παίρνεις μόνο έναν. Τζαβάρας, Πούλιος και Μπότης. Καταρχήν θα έπαιρνα από το Γαλαξία, δεν με ρώτησες. Ναι. Τον Παπαγίου και τον Παπαχρήστου θα τους έπαιρνα. Ο Παπαχρήστο είναι ψηλό. Ναι, το ξέρω. Θα τον έβαζα άμυνα. Σέντερμπακ. Θα του έπαιρνα αυτοί. Τώρα του κράτησε με νύχια και με δόντια, δεν πειράζει. Δηλαδή θα επέλεγε τον τερματοφύλακα και. Θα του έπαιρνα. Και τον Παπαδιώτη από επιθετικό θα τον έκανε στόχο, έτσι. Είναι καλό. Το Παπαχρήστο, με συγχωρείτε. Ο Παπαχρήστο και να ξέρει ο Παπαχρήστο παλιότερα, νομίζω τον Άγιο Ρώθεο με τον κύριο Κότσαλ προπονητή, έπεσε αμυντικό χάφ. Και με μένα. Άρα έχει και καλό ματιά σου, το πει μόνο σου. Τώρα από την ομάδα μου, τον Πούλιο δεν τον έπαιρνα, δεν βάζει πολλά γκολ. Δεν βάζει πολλά γκολ. Δεν βάζει πολλά, έχει βάλει μόνο κάμια σαρανταριά. Δηλαδή, αφήνουμε τον Πούλιο έξω. Ναι. Πάμε στον Πότη και στον Τζαβάρα. Εντάξει, και ο Πότη θα παίρνει τον Τζαβάρα. Οπότε θα πάρω και εγώ τον Τζαβάρα. Εντάξει. Ωραία. Νίκο, να μου πει τα άτομα τη διοίκηση, τα γνωρίζουμε, αλλά καλό είναι να τα ξανααναφέρει. Πρόεδρο είναι ο κύριο Γρηγόρη Αχπατζίδη. Ποιοι είναι όλη η ομάδα του Γαλαξία, οι υπόλοιποι. Α, τα πούνε τα παιδιά εδώ που είναι. Όχι, όχι, να πέστε. Είναι ο Καζολάκη ο Μιχάλη. Είναι ο Παγκλαβά ο Βαγγέλη, ο Παγκλαβά ο Τάσο. Ο Αλέξης, ο γιος του Πρόεδρου, ο Σαχπατσίδης. Τώρα πιο ξεχνάω, ο Χρόνης, που είναι χρόνια στην ομάδα κι αυτός. Και βοηθάνε την ομάδα όσοι είναι στη διοίκηση, βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα όσο μπορούν. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν κάποια αγωνιστικά προβλήματα, δηλαδή μετά τη λήξη του παιχνιδιού με τον Μπόψ. Όχι. Εντάξει, μικροπροβλήματα έχουν όλες οι ομάδες από τραυματισμούς, από κάποιους θα σου λείπει, κάποιους. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν τα. Υπάρχουν σκέψεις να κάνετε κάποια μεταγραφή την περίοδο του Δεκεμβρίου. Εντάξει, άμα έρθει κάποιο παιδί, θέλει να έρθει από μόνο του ένα παιδί, γιατί έχει γνωριμίες με κάποιον. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται μεταγραφές τώρα σε εμάς. Ούτε μπάτζετ έχουμε, ούτε δίνουμε λεφτά να πει ότι θα θέλουμε να πάρουμε κάποιο παίχτη να πληρώσουμε. Αν έρθει κάποιο παίκτη και κολλήσει με την ομάδα, γιατί εγώ είμαι 4 χρόνια τώρα στην ομάδα συνεχόμενα, τέταρτη χρονιά αυτή. Ήρθαν παιδιά και φύγανε. Δεν κολλήσαν με την ομάδα γιατί δεν παίξαν, γιατί το έχει υψηλό λόγο. Δεν υπάρχει χρονιά. Υπάρχει ένα πυρήνα βασικό και εκεί πάνω στηριζόμαστε. Φόντα, την ομάδα τη άμυνα είναι ο κύριο Νίκο Σωτηρίου. Καλή πάσα μου κάνει και με ρωτά, επειδή έχει ακουστεί ότι η άμυνα έχει τεράστιο μπάτζετ, να πω ποιοι άνθρωποι είναι στην ομάδα για να καταλάβουν. Είναι ο Ηλίας ο Στέφος, που είναι μια δεκαετία στην ομάδα περίπου και έχει κάνει τα πάντα, δηλαδή έχει ξεκινήσει την ομάδα μαζί με τον Χριστόφορο τον Κοζατζίδη όταν ήταν, τώρα πια δεν είναι στην ομάδα, είναι στο δικό του συμβούλιο, αλλά δεν είναι ενεργεία. Και η Ουρανία Γρηγοράτου που είναι στη γραμματεία και ασχολείται με τις ακαδημίες, έτσι, αυτοί οι δύο είναι όταν ήταν στην ομάδα και μαζί μου ήρθε ο Νίκος Σωτηρίου, που είναι ένας άνθρωπος απίστευτος, έχει ήθος, βοηθάει όσο μπορεί. Όποτε έρχομαι σε εσάς στο γήπεδο, είναι πάντα εκεί. Κοίταξε, βοηθάει όσο μπορεί, τι εννοώ. Τα παιδιά μείναν στην ομάδα, μου λένε πώς έμεινε ο Πούλιος χωρίς κάποια χρήματα.
Δηλαδή, θα πω. Γιατί πραγματικά αξίζει να το πούμε, γιατί είναι προς τιμήν του. Τόσο μας το πλησίασαν και ήθελα να πραγματικά να πάει. Και του λέω, Γιώργο, εννοείται, η οικονομική ανάγκη μπορεί να έχει αυτά να πας. Φέρνει τις μπανάνες. Έχουμε τα νερά μας. Προσπαθούμε να βγάλουμε τα παιδιά για ένα τραπέζι. Να έχουμε καλό κλίμα. Εγώ, τους παίκτες, στην προπόνηση είμαι πολύ αυστηρός και θέλω να γίνω στη δουλειά. Όμως θα πρέπει να τους καταλαβαίνω κιόλας. Γιατί έρχονται στην ομάδα για να περάσουν καλά. Βεβαίως θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό, αλλά το σημαντικό είναι να περνάμε καλά. Ευχαρίστηση. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας δηλαδή. Κανένας δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που σου είπα τώρα, αυτοί είναι στην άμυνα. Ο Σωτηρίου Γενικός Αρχηγός που είναι πάντα εκεί και δεν μας λείπει τίποτα ενώ σε οργανωτικό κομμάτι, έτσι. Ο Ηλίας Στέφος που τρέχει την Ακαδημία και είναι και κοντά μας σε ό,τι μπορεί ο άνθρωπος να τρέξει να φτιάξει. Και η Ρανία Γρηγοράτου που είναι στην γραμματεία. Κανένας άλλος. Αυτή είναι στην άμυνα. Αλλά είμαστε μια χαρά γιατί οι Ακαδημίες μας έχουν φτάσει σε καλό επίπεδο. Δουλεύουν σωστά, οργανωμένα. Έχουμε γύρω στα 120 παιδιά, τόσο μπορούμε τα βάνη λόγω του γηπέδου, ότι έχουμε λίγες ώρες στο γήπεδο. Το αντρικό μας είναι μια χαρά. Οργανωμένη ομάδα είμαστε. Άρα η άμυνα είναι μια ομάδα που εντάξει, είναι μια χαρά. Είναι σε καλό επίπεδο. Νίκο, έχεις υπάρξει στον πάγκο αρκετών ομάδων. Εγώ να ξεχωρίσω την Ανθούπολη, το Θρίαμβο Χαϊδαρίου, το Γαλαξία που είσαι τώρα. Τον Ηρακλή, τον Ιερόθεο, τον Ηρακλή. Ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, ποια ομάδα έχεις ξεχωρίσει από την πολύχρονη σου καριέρα ως προπονητής. Ας αφήσουμε το Γαλαξία που είσαι τώρα. Ναι, ναι, κάθε εποχή έχει ένα κομμάτι στην καρδιά σου που έρνει. Ας πούμε, σχέση με την Ανθούπολη, ήμουν μια δεκαετία εκεί. Ανέβει κατηγορία. Πήραν πολλά παιδιά μεταγραφές. Τότε παίξαν άλλο Αθηνική, Β' Αθηνική, Τζιάκα, Κονδύλη. Ποιο να πρωτοθυμηθώ. Πήγα και σαν δούλου και σένα. Μετά πήγα στο Θρίαμβο και εκεί έμεινα άνια. Όλα μαζί γιατί πήγα και ξανάφυγα. Άνια. Όταν ήσουν στο Θρίαμβο Χαϊδαρίου ήταν και ο Γιάννης ο Θεοδόρου. Ναι, ναι, ήταν πρόεδρος ο Γιάννης. Ο Γιάννης ο Θεοδόρου είναι ο πατέρας του Πέτρου Θεοδόρου. Γι' αυτό και ήρθε στην ομάδα λόγω γνωριμίας και λόγω εμπιστοσύνης, έτσι, είναι σημαντικό και αυτό. Άρα, ποιες ομάδες, το Θρίαμβο Χαϊδαρίου και αυτές τις μοναδικές. Και στην Ανθούπολη και στον Ηρακλή, και εκεί πέρασα πολύ καλές στιγμές. Δηλαδή, δούλεψα 4 χρόνια συνεχόμενα, ξαναγύρισα πάλι άλλα 2 χρόνια. Η καλύτερη σου στιγμή στην προπονητική σου καριέρα. Είναι πολλές, Τάσο, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Αν μπορεί να ξεχωρίσει μία ή δύο, μία σεζόν. Είναι. Θα σου έλεγα τρεις φάσεις. Είναι οι τρεις ομάδες που έκατσα και πολλά χρόνια. Στον Ηρακλή, στην Ανθρώπολη αρχικά, μετά στο Θρίαμβο και μετά στον Ηρακλή. Έτσι, αν θες ομάδες και ανώθεις και καλές στιγμές και κακές, γιατί πάντα στον Θρίαμβο είπαμε και κακές στιγμές. Φόντα, τώρα πώς είναι η ζωή με την καραντίνα, χωρίς το ποδόσφαιρο, χωρίς να πηγαίνεις στο γήπεδο, καθημερινά που ήσουν στην προπόνηση. Πώς περνάς τον χρόνο σου και πώς νιώθεις. Το μόνο καλό είναι ότι τα πρωταθλήματα της άλλης εθνικής και τα ξένα πρωταθλήματα γίνονται, οπότε μπορούμε να δούμε λίγο ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Αλλά άλλαξε η καθημερινότητά μας, εμείς που η δουλειά μας είναι το ποδόσφαιρο, έτσι, και οι ακαδημίες και το αντρικό. Γενικά άλλαξε η καθημερινότητά μας. Είναι δύσκολο να αλλάξει την καθημερινότητά σου, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο για μένα, είναι για τον καθένα. Και τα χειρότερα είναι ότι πολλοί κόσμοι μένουν άνεργοι, χάσαν τις δουλειές τους και θα τις χάσουν άλλες τόσοι. Αυτά είναι τα χειρότερα πράγματα. Και δυστυχώς μπορεί να πεθαίνει ο κόσμος από τον κορονοϊό, αλλά πεθαίνει και από την κατάθλιψη και πεθαίνει και θα πεθάνει και από την πείνα. Οπότε δεν περίμενα να το πω ποτέ αυτό για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η ζωή μου, αλλά το ποδόσφαιρο είναι και στη δεύτερη μοίρα τη δεδομένη στιγμή μέσα σε όλα αυτά. Παρακολούθησες το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, το είδα αυτό το παιχνίδι. Δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ο Παναθηναϊκός έχει καλή παρουσία στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός με μισή ομάδα έπαιξε. Δεν ήταν τόσο καλός όσο τον έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, διαχείρισε το παιχνίδι, κέρδισε ένα μηδέν δίκαια. Νίκο, για σένα που είσαι και ο πιο παλιός, που είσαι μαθημένος. Για ποιο δεν ήταν το παιχνίδι, για το τερμπί. Όχι, πρώτον. Ναι, ότι. Εντάξει, δεν μπορείς να πας στο γήπεδο, δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και κάθε ομάδα την περιβάλλουν κάποια άτομα. Είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι ο προπονητής, είναι η διοίκηση, κάποιοι γονείς που θα έρθουν. Έχεις μια επαφή με το που θα πας προπόνηση, θα δεις 30-40 ανθρώπους. Δεν σου λέω, θα είναι και κάποια άλλη ομάδα πριν που θα κάνει προπόνηση. Χάνεται αυτή η επαφή. Και όπως σου είπα και στην αρχή τη συνέντευξη, ότι ό,τι έχει σχέση να κάνει την ψυχαγωγία, έχει σταματήσει και αυτό είναι πολύ αρνητικό. Βάλει και τη μάσκα που μας έχουν βάλει
και είναι απρόσωπο. Για κοίταξε λίγο τώρα. Τώρα βλέπεις το πρόσωπό μου, βλέπεις την αντίδρασή μου, την έκφρασή μου. Τώρα δεν μπορεί να δεις. Συγγνώμη λίγο. Είναι η εικόνα που βλέπουμε στους δρόμους και παντού. Αυτό το πράγμα τώρα. Πάντως στη μάσκα βλέπω και το έμβλημα του Γαλαξία. Ναι, το είχαμε βγάλει για τα παιχνίδια. Αλλά μην κολλάς αυτό, κολλάς το άλλο. Ότι βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έναν άνθρωπο δίχως πρόσωπο. Για μένα έτσι. Εσύ τώρα πώς περνάς το χρόνο σου, το χρόνο που. Προσπαθώ να σου κάνω λίγο προπόνηση μόνος μου, να δω παιχνίδια που λέει ο Φώτας. Τι να κάνουμε. Υπομονή πρέπει να κάνουμε και να πάνε όλα καλά. Να πάνε στο καλύτερο δηλαδή, γιατί δεν πάνε καλά. Παρακολούθησε, όπως ρώτησα, το Φώτα το ντέρμπι του. Το είδα το ντέρμπι, ναι. Uh-huh. Εγώ είμαι και Παναθηναϊκός στο μεταξύ. Στην αρχή λέω θα διασυρθούμε σήμερα, αλλά μετά δείξαμε όλο πρόσωπο στο δεύτερο μήχρονο. Με μια-δύο αλλαγές που γίνανε και ψυχολογικά και αυτά, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να εξοφαρίσει και να το κλέψει κιόλας το παιχνίδι. Πάντως ωραίο γκολ του Φορτούνη, έτσι. Γκολάρα ήταν, εντάξει. Το τελείωμα ήταν απίστευτο. Αλλά όπως είπαμε και στο ότι σημαίνει στο αριστερικό και στο επαγγελματικό. Αν δεν πάρει την πάρα στα δίχτυα, δεν πάει να παίξει. Μπάλα καλή, δεν μετράει. Φόντα, υπάρχουν πολλοί νεαροί, όπως είσαι και εσύ, περιστεριώτες προπονητές. Όπως εσύ είναι ο Βασίλης ο Γκόγλης, ο Γιάννης ο Σκαρπέλης, δηλαδή η νέα γενιά. Ναι, νομίζω είναι αρκετά παιδιά που έχουν καλές βάσεις. Ως τώρα το δείχνει και το έργο στις ομάδες τους, για αυτά τα παιδιά που είπες και άλλα παιδιά είναι τώρα που μορφώνται. Εννοώ σε αντρικό τμήμα, αυτά μου ήρθαν έτσι ναι, τώρα ναι, αυτή τη στιγμή τα ονόματα. Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω αυτά είναι. Νομίζω και οι τρεις είμαστε φιλόδοξοι και οι τρεις δουλεύουμε αρκετά και έχουμε στόχους. Ο καθένας, ο κάθε νέος μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι με μια νέα ιδέα που μπορεί να φέρει και μπορεί να πάρει και από έναν που είναι πολλά χρόνια στο χώρο κάτι και να δημιουργήσει κάτι καλό. Ο Νίκος μας είπε είναι Παναθηναϊκός. Εσύ? Ναι. Την ομάδα που στηρίζω. Εκτός από άμυνα. Είμαι άμυλα Περιστερίου ναι. Και είμαι και Ολυμπιακός. Α, είσαι Ολυμπιακός. Ωραία. Τώρα, ποιο πρωτάθλημα έτσι παρακολουθείς? Ποιο είναι αυτό που είπες ότι παρακολουθώ στην τηλεόραση? Ποιο σου αρέσει περισσότερο, ποιο σε ελκύει, το αγγλικό, το ισπανικό, το γερμανικό? Νομίζω το αγγλικό είναι ένα κλικ παραπάνω και βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο. Λίβερπουλ. Τη συμπαθώ πολύ, αλλά είμαι Μάντσεστερ. Α, Μάντσεστερ. Ναι. Ωραία. Νίκο, εσύ είναι κάποιο πρωτάθλημα έτσι που σε ελκύει? Το ισπανικό μου αρέσει πιο πολύ. Το αγγλικό είναι λίγο πιο δυναμικό, είναι πιο τεχνικό το ισπανικό. Μπαρσελόνα ή. Μπαρσελόνα, αλλά και τα τελευταία δεν πάει καλά. Σε Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, είχα συνέχεια λέω αυτό το δίλημα σε όλους. Άρα, μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, τι θα ψηφίσεις? Εγώ το Μέση θα ψήφισα γιατί ξέρει μπάλα. Ο άλλος είναι πιο προπονημένος παίκτης, αλλά το ταλέντο είναι ταλέντο. Αυτό είναι χάρισμα για μένα. Έτσι. Είναι εξάλλου αρέσει ο Ρονάλντο. Το γιο μας, είμαστε κόντρα σε αυτό το θέμα. Και ο γιο σου είναι Παναθηναϊκός? Είναι Παναθηναϊκός, αλλά είναι με τη Ρεάλ. Εγώ με τη Μασέρα. Και το αρέσει ο Ρονάλντο. Είμαστε αντίθεση τώρα. Αυτό. Είναι γούστα αυτό. Εντάξει. Φόντα, Μέση ή Ρονάλντο? Νομίζω και οι δύο είναι θρύλοι. Θρύλοι του ποδοσφαίρου. Είμαστε τυχεροί που τους βλέπουμε και τους ζήσαμε όλα τα χρόνια. Δύσκολα θα ξαναβγούν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Έχουν όλο το πακέτο. Ωραία. Φόντα, έχεις παρακολουθήσει και άλλες ομάδες? Έχω δει να έχεις παρακολουθήσει φέτος τον ύφεστο. Πηγαίνω πάρα πολύ στα παιχνίδια. Mm-hmm. Όσο μπορώ περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Έχω παρακολουθήσει και τον Ήφαιστο και τον ΑΟ Περιστερίου πάρα πολύ. Για πες μας τη γνώμη σου, ο ΑΟ Περιστερίου είναι στην πρώτη θέση και ο Ήφαιστος είναι ψηλά στη βαθμολογία, παρόλο που υπήρξε μια τεράστια αλλαγή φέτος στην ομάδα. Θα ξεκινήσω με τον Ήφαιστο. Mm-hmm. Ο Ήφαιστος είναι ευχάριστη έκπληξη. Με νέο προπονητή, τον Λευτέρη Αλεξάκη. Είναι πολύ εμπειρός, εγώ τον είχα προπονητή, τον κύριο Αλεξάκη, και στον Ολυμπιακό Λιωσίων που ήμουν. Α, τον είχες προπονητή? Ναι, και στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Να σε διακόψω. Ήταν. Όπως τον παρακολούθησα να φωνάζει συνέχεια, να μην σταματάει καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φωνάζει. Γιατί τον βλέπω να φωνάζει συνέχεια και όταν κάποιος παίκτης κάνει μια καλή προσπάθεια, χειροκροτάει αυτή την καλή προσπάθεια. Ναι. Να πούμε ότι φωνάζει στα κακά, δηλαδή φτάνει στα όρια, αλλά και στα καλά, σε επιβραβεύει πολύ. Δηλαδή φωνάζει. Το θέμα είναι ότι φωνάζει και βάζει και τα χέρια μπροστά. Φωνάζει δηλαδή και το ακούνε μέχρι. Αν φωνάζει τον Νίκο, μέχρι την Χρυσούπολη ακούγεται. Να σε διακόψω και ο Νίκο φωνάζει. Τον έχω δει στα παιχνίδια. Ο κόλλο Αλεξάκη έχει πιο δυνατή φωνή. Εντάξει, τον πάγκο άμα το ζει στο παιχνίδι, είναι φορές που να μιλάς να έχει ουσία. Τώρα να μιλάς στο πρώτο δεν έχει νόημα. Ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Εντάξει, ο καθένας... Λοιπόν, για τον Ήφαιστο, ο κόουτς έχει κάνει καλή δουλειά με νεαρούς ποδοσφαιριστές.
Είναι δύσκολο μια ομάδα να αλλάζει προπονητή και φεύγουν τόσο πολύ να κρατηθεί. Αλλά ο Ήφεστος δείχνει ότι έχει καλούς μικρούς. Και επίσης τα μεγάλα τα παιδιά που έχουν μείνει, ο Ζαφυράτος, ο Χάιδας και ο Ντάτσι. Ο Χάιδας, ο Ντάτσι, αυτοί όλοι είναι πολύ καλοί. Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και δείχνουν ότι δεν θα κινδυνεύσουν. Νομίζω δεν κινδυνεύσουν. Θα πάνε τη χρονιά. Και έχουν και καλούς νεαρούς, είναι ο Γονής, ο Καλκανάκος. Πολύ καλοί, πολύ καλοί. Νομίζω παίζουν και καλό ποδόσφαιρο, ηλικιωτικό ποδόσφαιρο. Τον έχω δει και μου έκανε εντύπωση το φιλικό που παίξαμε. Διότι στην αρχή της χρονιάς ακούσαν ότι ο Ήφεστος δεν έχει καλό ρόστερ, δεν πέσει. Ότι θα πέσει, ήταν έτσι. Αλλά στο φιλικό που παίξαμε με την Άμυλα ήταν πάρα πολύ καλή και είχαν πολύ υψηλό ρυθμό για αρχή τη σεζόν. Τώρα για το νέο Περιστέριο. Κοίταξε, το Περιστέριο έχει λίγο μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί όταν ήρθα στην Αθήνα ήταν η πρώτη ομάδα που έπαιξα σε εφηβικό λίγο και μετά σε αντρικό κατευθείαν έπαιξε στο νέο Περιστέριο. Οπότε τον παρακολουθώ αρκετά. Νομίζω ότι δεν το περίμεναν πολύ, αλλά εγώ το περίμενα επειδή ήμουν και 3-4 χρόνια στις ακαδημίες στο νέο Περιστέριο προπονητικά. Τα παιδιά όλα αυτά που τώρα έχουν ανέβει στο αντρικό, γιατί έχουν προωθηθεί αρκετά παιδιά την ακαδημία στην αντρική ομάδα, έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Και νομίζω αν ο Όμιλος αυτή τη χρονιά είναι τόσο καλός και δεν ξέρω αν θα βγει στην κορυφή, αν θα βγει στην πρώτη πεντάδα του χρόνου, νομίζω θα είναι δύο σκαλιά καλύτερος. Και χωρίς κανένα υψηλό budget. Δηλαδή με ένα budget φυσιολογικό. Γιατί τα παιδιά που έχει από την ακαδημία του είναι πολύ καλά και η φουρνιά που έρχεται, έρχεται ακόμη μια φουρνιά κάποιων παιδιών που είναι τριάρια, τεσσάρια, τάσο είναι πολύ καλή. Θα το δείτε. Νίκο, εσύ από την πλευρά σου έχεις παρακολουθήσει άλλες ομάδες φέτος? Ναι, πηγαίνω και εγώ βλέπω παιχνίδια. Όταν το επιτρέπουν, δεν παίζω με μια ώρα. Πες μας, τι έχεις δει και... Εντάξει, και την Άμυλα έχω δει. Για, το... για πες για την Άμυλα, τίποτα. Πες μας για την Άμυλα, πρώτα. Πολύ, πολύ καλή. Είχα δει με τον Ηρακλή το παιχνίδι. Και με τον Λουκάτα το δεύτερο μήχρονο, γιατί παίζεται πρωί, δεν είχα ξυπνήσει. Και το θρίαμβο Γαϊταρίου πήγα είδα. Εντάξει, παρακολουθώ τις ομάδες, όσο μπορώ, παρακολουθώ τα σου. Για πες μας, ο θρίαμβος Χαϊδαρίου, πώς τον είδες? Σε το παιχνίδι έπαιζε με την Ένωση. Δεν μου άρεσε το παιχνίδι, αλλά τον είχα δει στο φιλικό και είχα εντυπωσιαστεί με την Ανθούπολη που είχε παίξει. Που είχε κερδίσει μέσα εδώ στην Ανθούπολη, στην προετοιμασία. Αλλά μετά κάποιοι παίκτες είχε κάποια προβλήματα γιατί δεν κατεβήκανε. Και τους έφυγε και ένα στο κέντρο που είχαν το. Ένα ξένο το. Ναι. Που πήγε στο εξωτερικό αυτός και. Και ο Χρήστος, ο Πασόδηνο, που έπαιζε και στον Ελώθιο, διαβίβει το πίθεση τώρα. Που είναι και αυτός κάποιος παίξει κάποια προβλήματα και δεν κατέβαινε. Και άλλαξε λίγο η ομάδα. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα ανέβει αυτός. Από την Άμυλα ξεχώρισες κάποιους παίκτες? Η Άμυλα πάντα έχει, σου είπα και στη συνέντευξη πριν, ότι έχει και μονάδες και σύνολο καλό. Μονάδες? Μονάδες είναι. Είναι ο Μπότης, είναι ο Πούλιος, είναι ο... Έλα, πες τον. Το αστέρι που θα τον πάρω το Δεκέμβρη, θα τον πάρω. Για ποιο? Το Δέκλι. Ναι. Θα το δώσω το Δεκέμβρη. Για να δυναμία, μια δυναμία ο Δέκλις. Είναι η τριάδα αυτή, μπορεί να... οποιαδήποτε άμα να την κάνει χαρπαλό. Άμα είναι σε καλή μέρα να... και τους πιάσει το παιχνίδι, δεν τους αμαντάς. Είναι η τριάδα αυτή, δεν παίζει για μένα. Ωραία. Φώτα τώρα, όπως... Να δούμε πότε θα έχουμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπως είπαμε. Ο στόχος της Άμυλας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι αρχικά η καθιέρωση της ομάδας στη Β' κατηγορία, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι το σημαντικό είναι η ομάδα να καθιερωθεί στη Β', να μην έχουν προβλήματα, δηλαδή να ξαναπέσει, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια πέρασε δύσκολα. Έπαιξε 3 φορές μπαράζ, νομίζω, υποβασμού. Την τελευταία έπεσε. Ήταν η συνέχεια στο άγχος της σωτηρίας και τη χρονιά που ήρθα από πέρυσι που ήμασταν στη γάμα κατηγορία δεν είχε πέσει ομάδα και είχε πολύ λίγους βαθμούς. Οπότε η ψυχολογία της ομάδας δεν ήταν καλή και εγώ αυτό που προσπάθησα όταν ήρθα ήταν να τονώσω το ηθικό και να φτιάξουμε πάλι το σύνολο. Γιατί ξέρεις ότι αν πέσει στη γάμα κατηγορία και δεν επανέλθεις γρήγορα, μετά σε παίρνει από κάτω και η ομάδα χάνει τη δυναμική της. Και μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να ανέβεις. Πώς είναι να διαχειρίζεσαι τόσα ονόματα, διότι έχεις ένα, όπως είπε και ο coach ο Νίκος Παπαδιώτης, έχεις ποιοτικό ρόστερ, έχεις αρκετές καλές μονάδες. Πώς είσαι αυτούς να τους διαχειρίζεσαι, διότι αν δεν βάλεις κάποιον παίκτη στη βασική ενδεκάδα, θα υπάρχει. Καλή ερώτηση, γιατί πολλοί μου λέγανε ότι θα υπάρξουν μουρμούρες, θα φύγουν, θα διαλύσει άμυλα και τέτοια, άκουγα που λέγανε, όμως νομίζω ότι είμαι αληθινός απέναντι στους παίκτες. Νομίζω οι παίκτες σέβονται κάποιον που μπορεί να δείξει ότι έχει κάποια γνώση,
μέσα στο γήπεδο ξέρει τι ζητάει από τον κάθε ποδοσφαιριστή και καταλαβαίνουν ότι αυτούς που βάζω, τους βάζω χωρίς να έχω κάποια αιμονή με κανένα, τους βάζω γιατί πιστεύω ότι θα αποδώσουν το καλύτερο για την ομάδα. Το γήπεδο είναι καθρέφτης και όποιος μου δείχνει καλή παρουσία μου στον αγωνιστικό χώρο από τα παιδιά, ανταμείβεται από μένα. Προσπαθώ να τον εντάξω στο σύνολο της ομάδας. Τώρα έχουμε τον Μπούλιο, τον Μπότι, τον Δέκλερ, πολλά παιδιά, τον Ασημακόπουλο, αυτά τα παιδιά έχουν παίξει πολλά χρόνια στις κατηγορίες. Εμένα το μυστικό μου, να σου πω την αλήθεια, είναι να πάρω παιδιά, με νοιάζει να είναι καλοί ποδοσφαιριστές προς Θεού, όμως με νοιάζει να πάρω παιδιά που θα καταλαβαίνουν και θα βοηθούν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το σημαντικό για να κρατήσουν οι ομάδες. Και όπως λέμε για τον Γαλαξία, ότι έχει πάρα πολύ καλό κλίμα και φαίνεται αυτό, γιατί φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, δεν πάει κρυφτής από αυτό το πράγμα, έτσι νομίζω είμαστε και στην άμυνα. Δηλαδή θα χάσουμε, θα πάμε να δώσουμε το χέρι μας και τελειώνει. Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο με τον πανηγυρισμό του Γαλαξία που πανηγύρισαν την άνοδό τους. Με τον κότς τον Νίκο Παπαδίου, ότι αυτό δείχνει ότι είναι οικογένεια στο Γαλαξιά. Ενώ με το που χαίρομαι στο κότς. Επειδή ξέρω αυτό και δείχνει... αρκετά παιδιά, ναι. Και είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες όλοι καταρχήν, αλλά δείχνει ότι αυτό που είπες τώρα, δείχνει ότι το καλό κλίμα που υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει με τον προπονητή. Ο προπονητής θα πρέπει να κρατάει τα λουριά που λέμε εισαγωγικά κάπου και κάπου να είναι κοντά στα παιδιά. Ειδικά στο ελαστικό ποδόσφαιρο. Για μένα το ελαστικό ποδόσφαιρο είναι πιο δύσκολο από ότι πας σε μια επαγγελματική ομάδα. Θα έχεις έναν ποδοσφαιριστή που θα τον πάρεις, θα παίρνει κάποια χρήματα, θα είναι επαγγελματίας και θα θες να σου κάνει κάτι. Στο ελαστικό ποδόσφαιρο μπορεί να φύγει ο ποδοσφαιριστής σου, μπορεί να έχει προβλήματα στο σπίτι του, μπορεί να μην έχει δουλειά, μπορεί 1002. Άρα το κλίμα είναι πολύ σημαντικό και ο κόουτς Παπαδιώτης είναι τόσα χρόνια στον χώρο, τα ξέρει αυτά 1000 φορές καλύτερα από μένα. Εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, θα έχω ζήσει και έχω μια εμπειρία πάνω σε αυτό. Τους προπονητές τώρα μαθαίνουν με ένα νέο παιδί. Και αυτό που είπε στον Μπουγιόλο μου έδειξε ότι πώς τον αγαπάνε, δηλαδή πόσο κοντά, πόσο υπάρχει αμεσότητα σε προπονητή και παίκτες. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε κάποια αγωνιστικά προβλήματα ή φόντα? Κοιτάξτε, ποτέ δεν παίξαμε πλήρης. Συνέχεια είχαμε αγωνιστικά προβλήματα. Ο Ζήκος ήταν έξω, έπαιξε τα τελευταία 2 παιχνίδια, που είναι σημαντικός παίκτης. Ο Παπάς και τον προσαγωγό του δεν έπαιξε αρκετό διάστημα. Ο Ασημακόπουλος, το βασικό μας στόπερ και αρχηγός της ομάδας, έσπασε το χέρι του 3 μήνες έξω. Ο Μπερνικόλας είχε ένα θέμα. Ο Δέγκλης, δηλαδή τώρα δεν θέλω να πω έναν έναν, όμως είχαμε πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα. Όμως γι' αυτό πρέπει να έχεις βάθος σε μια ομάδα. Γιατί όταν θα κοιτάξεις κάτι καλύτερο, δηλαδή να μην σαν τη μέση και πάνω, όταν τραυματιστεί ένας θα πρέπει να έχεις ένα καλό παίκτη πάλι να βάλεις. Που θα είναι περίπου στα ίδια κυβικά για να κρατήσει την ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει κάποια προσταφαίρεση στο ρόστερ στη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου? Τι προσταφαίρεση τώρα, αφού δεν ξέρουμε αν θα παίξουμε κιόλας. Δεν νομίζω ότι η ομάδα χρειάζεται όμως ενίσχυση, είναι μια χαρά όπως είναι στα παιδιά. Νίκο, με την πολύχρονη σου εμπειρία, αν μας ακούει η διοίκηση της ΕΠΣΑ και ο πρόεδρος Παναγιώτης Δημητρίου, είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσει στη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Της ΕΠΣΑ. Είναι κάτι που εσένα σε ενοχλεί? Όχι, δεν μου ενοχλεί κάτι. Αν θα μπορούσα μόνο σαν ΕΠΣΑ, το πρόβλημα που είναι στις ομάδες της αριστεχνικής είναι η προετοιμασία. Που πρέπει να κάνουμε άκουσα προετοιμασία, που τότε παίρνουν άδεια τα παιδιά. Να μπορούσε να πάει 2 εβδομάδες πιο μετά το πρωτάθλημα. Όλα τα παιδιά, δηλαδή Α, Β, Γ, στη Αθήνα να πάει λίγο πιο πίσω. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να προσάψω τίποτα. Είσαι έσαι και η Γ πέρυσι, το είχα πει και σε εσένα μάλιστα, ότι βελτιώθηκε που γίνανε 3 όμιλοι. Θυμάσαι και έγινε πρωτάθλημα κανονικό. Ήταν τότε πρώτη σε 7 ομάδες. Πρώτη σε 7 κατηγορίες ομάδες και φαίνεται φέτος. Ναι. Και αυτό που κάνανε που ανεβάσανε παραπάνω ομάδες ήταν προς τιμή της ΕΠΣΑ. Εμείς ήμασταν να ανεβούμε, αλλά ανέβηκε μαζί μας και η Δάφνη. Τις άλλες ομίλες το ίδιο. Που ήταν ισόβαθμοι. Ναι. Ανεβήκαν και άλλες ομάδες που αυτό ήταν. Δηλαδή προσπάθησε να μην χαλάσει το χαρτί κανενός και ήταν και δίκαιο έτσι αυτό που κάνανε. Αυτό που έκανε η ΕΠΣΑ. Ωραία. Παράπονα δεν έχεις. Όχι και παράπονα. Γενικά έτσι. Όχι. Εσύ Φόντα, τίποτα. Το μόνο άσχημο, αυτό που αναφέραμε και στην αρχή, το δυσάρεστο γεγονός που έγινε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Δήμος θα βοηθήσει όσο μπορεί την ομάδα, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη ζημιά αυτό που πάθαμε. Με το υλικό, με τα. Κοστολογείται. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θα κάτσω να κοστολογήσω. Έγινε η δουλειά του Ηλία, του κ. Σωτηρίου αυτά, αλλά. Εντάξει, νομίζω τώρα αυτά σου 100 μπάλες και το υλικό, το λάπτο, την τηλεόραση και αυτά να κλέψουν από μια ομάδα που είναι ερασιτεχνική και ουσιαστικά είναι δύσκολο να τα ξαναπάρει αυτά. Αν δεν έχουμε κάποια βοήθεια και τώρα που δεν λειτουργούν οι ακαδημίες μας για να έχουμε κάποια έσοδα, είναι δύσκολο. Πρέπει να βοηθηθεί λίγο το σωματείο, πιστεύω. Εντάξει, νομίζω ότι ο κ. Πλέσης και ο κ. Δημητρίου είναι κοντά στις ομάδες.
ότι ζήσαμε και μια προπόνηση που ζήτησα φέτος, τα κατάφερα μαζί με τον κύριο Χιώτη και τον κύριο Πλέστη και μου μας τη δώσανε. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν αυτό το πράγμα. Νίκο, έχουν περάσει από τα χέρια σου αρκετοί παίκτες. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σε θυμούνται. Ναι, πολλά παιδιά, μιλάμε. Και είναι καλό αυτό. Ποδόσφαιρο στο αρχηγό, αυτό σημαίνει. Θυμάσαι κάποια παιχνίδια, κάποιες στιγμές που έζησες και αυτά σε κατάνε. Θα μου αναφέρεις έτσι κάποια ονόματα παικτών, έτσι. Θα σου πω το Αντοτζινέ, ας πούμε, που είχε δει τη συνέντευξη και μου έγραψε κάτι, ξέρω εγώ. Βρίσκω παιδιά του. Πολλά παιδιά, τι να σου πω τώρα. Πολλά παιδιά, πολλά ονόματα. Δεν θέλω να σε κολλήσω κάποιον. Γιατί γύρω-γύρω είμαστε, τόσο εδώ βρισκόμαστε με τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό να βρεις παλιούς αγαπημένους παίχτες και ανθρώπους, δηλαδή το κυριότερο είναι αυτό. Γιατί στο δώσω αυτό με μείνουν φιλίες, κάποια παιδιά κάνουν και κουμπαριές και κρατάνε για χρόνια οι φιλίες στο δώσω. Αυτό το καλό έχει το δώσω. Φόντα, επειδή είσαι και εσύ νεαρός προπονητής, προηγούμενη μου συνέντευξη που είχα τον Γιάννη τον Σκαρπέλη και τον Βασίλη τον Δόγλη, τους ρώτησαν αν έχουν κάποια πρότυπα, αν έχεις εσύ κάποιο πρότυπο προπονητή που τον παρακολουθείς, τον μελετάς, σου αρέσει. Δεν είναι κάποιος που ξεχωρίζω ιδιαίτερα, όμως προσπαθώ να βλέπω πώς παίζει κάθε ομάδα, προσπαθώ να βλέπω λίγο την τακτική του κάθε προπονητή, την προσέγγιση του για να παίρνω πράγματα. Εγώ μπορεί να πάρω πράγματα και από έναν προπονητή που είναι γάμα κατηγορία, που θα δω ότι κάνει κάτι που μου αρέσει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ή κάποιος θα δω μια προπόνηση και κάποιος θα κάνει κάτι που θα μου αρέσει εμένα, θα βλέπω ότι υπάρχει στόχος να θέλουμε για να περάσουμε αυτό στην προπόνηση, θα το πάρω. Εντάξει, δεν έχω κάποιο να ξεχωρίσω. Μου αρέσει όπως παίζει η Λίβερπουλ, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Αλλά ο αγαπημένος μου προπονητής όλα τα χρόνια, νομίζω ότι τακτικά είναι στην κορυφή, είναι ο Μουρίνιο. Νίκο, να θίξουμε και το θέμα των γηπέδων. Πώς είναι τα γήπεδα αυτή τη σεζόν, το 2020, η αγωνιστική χώρη? Το δικό μας δεν είναι καλό. Στη Χρυσούπολη που παίζουμε εμείς σαν έδρα, είναι το μόνο στο Περιστέρι ακόμα που έγινε πέρυσι αυτό που σταμάτησε με τα παιχνίδια. Ήταν σειρά να γίνει και δεν έγινε. Πιστεύω στο μέλλον να φτιαχτεί αυτό το γήπεδο. Εντάξει, γενικά τα γήπεδα σε καλή κατάσταση. Είναι από το ηφαίστειο ένα καινούριο, η χωράφα είναι καινούρια. Εδώ στο Περιστέρι μιλάμε τώρα, έτσι. Το δικό σας γήπεδο στο οποίο κάνετε προπόνηση, στο Νταμάρι? Ακόμα κρατιέται, ναι, σε καλό επίπεδο είναι. Σε κανένα δύο χρόνια θέλει και αυτό αλλαγή, πιστεύω. Φόντα, εσύ η δική σου άποψη για τα γήπεδα, για αγωνιστική χώρη, πώς είναι το 2020? Νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει καλή δουλειά. Αυτά τα γήπεδα από COVID ακόμα δεν έχουν αναβαθμιστεί, αλλά το υφέστο γήπεδο της χωράφας έχουν γίνει πολύ καλά γήπεδα. Το θέμα τώρα είναι ότι στο Περιστέρι έχουμε πάρα πολλές ομάδες και δεν φτάνουν αυτά. Είναι λίγα τα γήπεδα, ναι. Δηλαδή είναι τρία τα γήπεδα. Συν οι ακαδημίες. Συν τις ακαδημίες, γι' αυτό είπα πριν εγώ για την άμυλα ότι δεν έχουμε γήπεδο. Γιατί στην Τζαλαβούντα έχουμε μετά τις 8.30 ώρα η άμυλα Περιστέρι μπορεί να μπει. Και στο Μαζαράκι το 5x5 που φέτος το αναβάθμισαν και στους πλαίσιους του κ. Δημητρίου. Πραγματικά το έκαναν γιατί πολλά χρόνια τώρα ήταν εγκαταλειμμένο και για τις ακαδημίες δεν είναι όμορφο αυτό. Αλλά μας βοήθησε σε αυτό το κομμάτι και κάπως τα καταφέρναμε καλύτερα. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θέλεις κάτι να προσθέσεις. Όχι, είπαμε αρκετά. Πολλά είπαμε. Εγώ να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, σε όλους. Να το περάσουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρουμε, σου είπα και πριν, δεν ξέρουμε τι θα μας βγάλει μετά. Γιατί θα αργήσει. Εγώ το βλέπω θα αργήσει. Και δεν ξέρουμε και τα ψυχολογικά μας πώς θα είμαστε μετά από αυτό. Πότε να τα πούμε την επόμενη φορά στο γήπεδο, έτσι. Αυτό είναι το συντομότερο δυνατό. Το καλύτερο. Υγεία σε όλο τον κόσμο, προσοχή και να τα πούμε στο γήπεδο σύντομα γιατί μας έχει λείψει. Ωραία. Και να πραγματοποιηθεί ο στόχος του Γαλαξία που είναι η παραμονή και η καθιέρωση β' κατηγορία και σε ένα φόντα να παραμείνεις και να σου ευχηθώ να πραγματοποιηθεί και το κρυφό όνειρο που είναι η άνοδος. Δεν έχουμε κρυφό όνειρο. Η καθιέρωση είναι και άμα έρθει η άνοδος θα σέρθει. Κρυφό δεν είναι. Εντάξει, δεν θα πούμε όχι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.